Σήμερα μας διακατέχουν αισθήματα ανάμεικτα χαράς και μαζικής συγκίνησης για τη μία υπερεργώδης προσπάθεια που ξεπερνάει τα 2 χρόνια. Καταφέραμε η πρώτη υποδομή, η αθλητική υποδομή στο Δήμο Χαλκιδέων, που είναι το κολυμπητήριο, ένα ενεργοβόρο, μια ενεργοβόρος οικοδομή, να αποκτήσει φυσικό αέριο, με την τεράστια σημασία που έχει αυτό τόσο για το περιβάλλον όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στη θετική αυτή κατάληξη, ώστε η Χαλκίδα να είναι η πρώτη πόλη της στερεάς Ελλάδας που στον αγωγό της τρέχει πια φυσικό αέριο και με μεγαλύτερη ευκολία τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια που ήδη έχουν κάνει αίτηση θα μπορέσουν να προμηθευτούν φυσικό αέριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη ΔΕΔΑ και τη ΔΕΠΑ που μέσα από τα προβλήματα και τα δικά τους καταφέραμε να φτάσουμε ως εδώ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω στην Ομοσπονδία, να δώσω στην Ομοσπονδία των εργοληπτών και των συντηρητών καυστήρων αερίων, υγρών και αερίων, οι οποίοι ήταν εδώ σήμερα για να εποπτεύσουν την ορθή εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος, όπως επίσης και το Σύλλογο Θερμοϊδραυλικών του Νομού Ευβοίας, οι οποίοι με ιδιαίτερη διάθεση και αφιλοκερδός προσέφεραν τις γνώσεις τους, απόκτησαν βεβαίως και την εμπειρία, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε ένα δυναμικό στην περιοχή μας, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί, να συνδέσει και να κατασκευάσει τους αγωγούς του φυσικού αερίου. Τέλος, να ευχαριστήσω και τα στελέχη τόσο του Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Άθλησης, το πολιτικό προσωπικό, τον κύριο Σφυρόερα και τα συνεργάτες στη ΔΕΔΑ που από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μας, κοντά μας και δίπλα μας, ώστε αυτό το εγχείρημα να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία. Πια, όπως είπα και στην αρχή, μπορούμε να έχουμε ένα καύσιμο το οποίο να στοιχίζει πολύ λιγότερα από το πετρέλαιο και βεβαίως να έχει θετικές επιδράσεις στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Δεν σας κρύβω, τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με την περιφέρεια, θα εγκατασταθεί εργολάβος, ο οποίος θα αλλάξει και άλλα συστήματα στο κολυμπητήριο, αλλά θα εγκαταστήσει και ηλιακά πάνελς, ώστε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την κατανάλωση και να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε το κολυμπητήριο να λειτουργήσει περισσότερες ώρες με λιγότερο κόστος για να το απολαμβάνουν ακόμα περισσότερα παιδιά, περισσότεροι πολίτες στο Δήμο Χαλκιδέων. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα και γι' αυτό θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.